7. Και είπε ο Θεός, απαλείψω τον άνθρωπον ον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτήμους και από ερπετών έως παιδινών του ουρανού, ότι μετεμεληθήν ότι επίησα αυτούς. Με απλά λόγια, λέγει ο Θεός, αυτοί οι άνθρωποι είναι πια σάρκες. Γι' αυτό δεν πρόκειται να μείνει πάνω τους το ζωογόνο πνεύμα της ζωής που τους έδωσα, τους αφήνω να ζήσουν μόνο 120 χρόνια. Θα εξαφανίσω από προσώπου της γης τον άνθρωπο, τον οποίο με δημιούργησα, και μαζί με αυτόν κάθε άλλο ζωντανό όλου, από ανθρώπου μέχρι κτήμους, από τα ερπετά της γης έως τα πτηνά του ουρανού, διότι μετανόησα που τους δημιούργησα. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η τελεσίδικη απόφαση του Θεού. Και γιατί ο Θεός πήρε αυτή την απόφαση? Δια το είναι αυτούς σάρκας. Μετά τη διάπαραξη του πρώτου φόνου που έγινε πάνω στη γη από τον Κάιν, ορίστηκαν οι απόγονοι του Αδάμ σε δύο παρατάξεις. Από τη μια η φυλή, η γενιά του Κάιν, και από την άλλη η γενιά ή η φυλή του Σιθ. Η φυλή του Κάιν ήταν από τη ρίζα της ασεβής και έκφυλη. Η φυλή του Σιθ ήταν ευσεβής και καθαρή. Γι' αυτό η φυλή του Κάιν λεγόταν απλώς άνθρωποι, ενώ η φυλή του Σιθ λεγόταν παιδιά του Θεού ή ιή του Θεού. Η φυλή του Κάιν κατοικούσε στην περιοχή της Νεύ. Οι δύο φυλές, όπως γνωρίζετε, κατοικούσαν σε διαφορετικές περιοχές. Ο Θεός απέστρεψε τα μάτια από τη φυλή του Κάιν και έδωσε την προσοχή του στη φυλή του Σιθ. Στη φυλή του Σιθ που ήταν τα παιδιά του, οι ίδιοι. Μέσα σε αυτήν προσπαθούσε να διατηρήσει μια καθαρή ρίζα για να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του και το σχέδιό του. Αυτή η φυλή ήταν ο προκατακλυσμιαίος, περιούσιος λαός του Θεού. Η φυλή του Κάιν πήρε, όπως είπαμε, τα μάτια της και έφυγε μακριά από το Θεό, και ο Θεός απομακρύνθηκε από αυτούς. Μέχρι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι δύο φυλές δεν ήρθαν σε επιμειξία. Μετά όμως την αύξηση του πληθυσμού και στις δύο φυλές, οι ίδιοι του Θεού, οι απόγονοι του Σιθ, οι δόντες, όπως λέγει η Γραφή, οι ίδιοι του Θεού, τα συγκατέρας των ανθρώπων, ότι καλέ η Σιθ έλαβαν εαυτής γυναίκας από πασών όλων εξηλέξαν του. Είδαν δηλαδή τα παιδιά του Θεού, οι ίδιοι του Θεού, οι απόγονοι του Σιθ, είδαν τα κορίτσια της φυλής του Κάιν, ότι ήσαν εξωτερικά όμορφα, είχαν ωραίο πρόσωπο και καλό σώμα και δεν νοιάστηκαν καθόλου αν υπήρχε ψυχικός κόσμος, αν ήταν ωραίος και ο ψυχικός τους κόσμος, και πήραν τα κορίτσια όσα διάλεξαν για γυναίκες τους. Προτιμούν να πάρουν αυτό που αρέσει στη σάρκα τους και στις αμαρτωλές τους επιθυμίες, και δεν διάλεξαν γυναίκες με μυαλό, με φρόνηση και με αρετή. Αυτό ήταν τραγικό για την ανθρωπότητα της εποχής εκείνης. Γιατί οι γυναίκες της φυλής του Κάιν σιγά σιγά μετέδωσαν την κακία τους και τη διαφθορά τους στη φυλή του Σιθ, και έτσι η φυλή του Σιθ έγινε αγνώριστη. Αλλά και ο Θεός τώρα τους βλέπει και δεν τους αναγνωρίζει για δικούς τους.
έγιναν όλοι οι άνθρωποι σάρκας. Δεν έμεινε τίποτε το ευγενικό, τίποτε το ηθικό, τίποτε το ωραίο στους ανθρώπους και έγιναν, όπως λέγει η Γραφή, σάρκας. Τι σημαίνει όμως σάρκας? Σάρκα είναι το αντίθετο του πνεύματος. Ζωή διαφωτισμένη από ό,τι θέλει και αξιώνει η σάρκα. Σάρκα είναι η ζωή του κτήμους. Σάρκα είναι η ζωή της εσπράσιτονης, ρήπος ιδευθής, μολυσμός στο ζενίθι. Σάρκα είναι ζωή δουλείας σε ένα ιδευθύ τύρανο, δέσμευση παραθλία, ράπωση ψυχή, κουρέλι, βρώμικο το σώμα, συντετριμένος νους, θολωμένη καρδιά, αλλοιωμένη φωνή, γερασμένη όψη, άτομα μάτια, παραλυμμένα χέρια για το καλό, άβουλη προσωπικότητα. Πού να βρει ο Θεός σε εκείνους τους ανθρώπους κήτη τιμία, γάμο έθελ, στερνότητα, αγνότητα, ντροπή, ηθικότητα? Για δευτέρα φορά, ο Όφης ο Αρχαίος, ο διάβολος, χρησιμοποίησε ως όργανο του τη γυναίκα για να καταστρέψει το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Για άλλη μια φορά, κινδύνευσε να αφανιστεί ο άνθρωπος από την αμαρτία. Έφτασε σε τέτοιο σημείο ανίας και διαφοράς, ώστε να σημειώνει η Γραφή. Πάστης διαμονείται την καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονερά πάσης τα σημαίας. Όχι μόνο διέπραξαν πράξεις βρώμικες, αλλά και το μυαλό τους είχε γεμίσει από αισθή εικόνα, από αισθές επιθυμίες η καρδιά και είχαν θολώσει τόσο το λογικό και η καρδιά, ώστε δεν υπήρχε ώρα της ημέρας, δεν υπήρχε στιγμή που να μην σκέπτονται την αμαρτία. Γι' αυτό και ο Θεός αποφάσισε να τους καταστρέψει, γιατί μόλυναν πια τη ράτσα τους και ήταν άχρηστοι γι' αυτό. Δεύτερον, αυτή, όπως είπαμε, είναι η απόφαση του Θεού. Μετά την απόφαση έρχεται η ανακοίνωση και η εντολή του Θεού. Ο Θεός, αδελφοί μου, παρότι είναι ο απόλυτος μονάχας και κυβερνήτης και εξουσιαστής και νομοθέτης, κάθε φορά που θα αποφασίσει να κάνει κάτι για την ανθρωπότητα, ανακοινώνει το σχέδιο στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό και πριν καταστρέψει την ανθρωπότητα, ανήγγειλε σε ένα άνθρωπο το σχέδιό του και δι' αυτού και στους άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος αυτός στην προηγουμένη περίπτωση είναι ο νόημα. Λυτή είναι η γραφή στους χαρακτηρισμούς. Νόητε, έβρε χάρη εναντίον Κυρίου του Θεού. Ο Νόε με τη ζωή που ζούσε, ασφαλώς δεν βρήκε καμιά έγνοια από τους ανθρώπους της εποχής του. Αφού δεν τους έμοιαζε στα ελαττώματα, στα προβλήματα, στη ζωή, κανείς δεν του έκανε συντροφιά. Ακόμη μπορεί εξαιτίας της διαλογής του να τον μισούσαν και να τον δίωγαν. Βρήκε όμως την αγάπη και την έβρεπε και τη συντροφιά του Θεού. Γέμισε ο Θεός την καρδιά του από τη χάρη, την ειρήνη του και την αγάπη. Ο Νόε λέει στη συνέχεια το κείμενο: άνθρωπος δίκαιος, όν, άνθρωπος δίκαιος όν, εν τη γενιά αυτού. Ήταν δίκαιος ο Νόε, που σημαίνει είχε πληρότητα αρετών, αγαθότητα αισθημάτων, βάθος και πλούτο ψυχής. Ο Νόε ήταν ο άνθρωπος που πονούσε βαθύτατα, που αισθανόταν βαθύτατα την κατάπτωση του ανθρωπίνου γένους. Ήταν ακόμη ο Νόε τέλειος στη γενιά. Ποια γενιά? Μια γενιά διεφθαρμένη και συναμπλή στα μάτια του Θεού. Μια γενιά που τόσο είχε αμαρτήσει, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια διορθώσεως και ανορθώσεως. Έζησε ο Νόε σε μια εποχή
που πριν έρθουν τα νερά του κατακτησμού ήρθαν και πλημμύρισαν την ανθρωπότητα, τα βρώμικα νερά της ειδικής διαφθοράς. Ο μόνος που πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θανατηφόρα νερά ήταν ο Νόε. Ήταν ο μόνος που δεν έγινε σάρξ. Ήταν ο μόνος που ευηρέστησε το Θεό και επομένως μπορούσε ο Θεός να του μιλήσει και να του εμπιστευτεί το σχέδιό του. Είπε Κύριος ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος όλων των ανθρώπων έφτασε, διότι γέννησε εκεί από τις αμαρτίες τους. Και να, εγώ θα τους καταστρέψω μαζί με τη γη που κατοικούν. Τι όμως, να κατασκευάσει για τον εαυτό σου μία κυβωτό από ξύλα απλανισμένα τετράγωνα, να τη χωρίσει σε μικρά δωμάτια και να την αλείψεις με φύσα από μέσα και απ' έξω. Ως εξής θα κατασκευάσεις την κυβωτό. Το μήκος της θα είναι 300 τείχες. Το πλάτος της 50 τείχες και το ύψος της 30. Θα συγκλίσεις δε τις πλευρές της κυβωτός το ύψος, ώστε η επάνω σκέπη αυτής θα έχει το πλάτος ενός μόνο πύχεως. Τη θύρα της κυβωτού θα την κατασκευάσεις στα πλάγια της. Θα διαιρέσεις την κυβωτό σε τρεις ορόφους. Το ισόγειο, τον πρώτο όροφο και το δεύτερο όροφο. Και εγώ θα κάνω κατακτισμό νερά πολλά πάνω στην επιφάνεια της γης, ώστε να καταστραφεί κάθε σάρξ. Κατόπιν ο Θεός δίνει λεπτομερείς οδηγίες του Νόε για το τι θα κάνει και στα υπόλοιπα. Όταν ο Νόε πήρε την εντολή να κατασκευάσει την κυβωτό, ήταν 500 ετών. Μπορούμε να φανταστούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τη θέση του Νόε απέναντι τις ευθύνες που αναλαμβάνει. Η συνέστηση ότι ο Θεός του εμπιστεύτηκε τα μυστικά και η αγωνία και ο αγώνας του για την κατασκευή της κυβωτού τον κάνουν να υποτάσσεται χωρίς να πει λέξη. Πολλοί άνθρωποι στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη, όταν τους πρόσταξε ο Θεός να κάνουν κάτι, μίλησαν και έφεραν αντιλήσεις. Ο Νόε όμως ούτε λέξη δεν είπε. Ίσως ως άνθρωπος με την αναγγελία του κατακλυσμού να αισθάνθηκε οδύνη για τον αφαντισμό των ανθρώπων. Ακόμη να έστρεψε το βλέμμα του και να είδε τη γύρω του φύση, τη γνώριμη για τόσα χρόνια φύση, τις φυγές, τους αγρούς, τα δάση, τα βουνά, τα ριάκια, τα ποτάμια, τα ζώα, τα πουλιά και η σκέψη του εις όλα αυτά όταν ήρθε και σκέφτηκε ότι όλα αυτά θα χαθούν σε μια στιγμή γέμισε από βαθύ πόνο. Όμως δεν είπε μέσα του τίποτε άλλο παρά «Ιδού ο δούλος σου, υπακού όσο θέλει να σου». Από την άλλη μέρα ο Νόε έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο. Είναι σαν να το βλέπουμε με τα μάτια βέβαια του νου. Πρωί-πρωί, πρωτού ο ήλιος αναδύει στην αμαρτωλή ανθρωπότητα, να παίρνει τους τρεις γλούς, να παίρνει τσεκούρκα και άλλα εργαλεία και να μεταβαίνει στο βουνό. Εκεί να κόβει ξύλα, να τα πελεκάει, να τα κάνει τετράγωνα για να κατασκευάσει την κυβωτό. Και το βράδυ πάλι να επιστρέφει κατά από το σπίτι. Και αυτό θα συνεχιζόταν για πολλά χρόνια, έως όπου ετοιμαστεί η κυβωτός. Ήταν, όπως είπαμε, 500 ετών όταν έλαβε την εντολή από το Θεό να κατασκευάσει την κυβωτό. Και όταν την τέλειωσε, είχε φτάσει στα 600 χρόνια. Στα 100 αυτά χρόνια, όλος εκείνος ο κόσμος είδε τον Νόε να κατασκευάσει ένα πελώριο σκάφος σκεπαστό και ασφαλώς θα το ρωτούσαν. Τι κάνει και γιατί? Και ο Νόε θα τους εξηγούσε. Ο Θεός θα τους έλεγε, αποφάσισε να καταστρέψει τον κόσμο, τους ανθρώπους, τα ζώα, τα πτηνά με κατακτισμό. Αυτή όλη η υπόθεση ήταν ένα κίνημα μετανοίας από τον Νόε που βάσταξε 100 ολόκληρα χρόνια. Είναι το μεγαλύτερο και ζωντανότερο προφητικό κήρυγμα που έγινε.
Ο Νοέ στα 100 αυτά χρόνια άφησε τις δουλειές του και αφοσιώθηκε στην κατασκευή της κυβωτού και ίσως να δαπάνησε και ολόκληρη την περιουσία του. Ήταν κάτι, αυτό που έκανε ο Νοέ, που έπρεπε να συνταράξει τους ανθρώπους της εποχής του, όταν συγχρόνως τους διαβεβαίωνε ότι ο Θεός πρόκειται να καταστρέψει, να αφαλίσει τους ανθρώπους για την ασθενειά τους. Αυτοί όμως όχι μόνο δεν μετάνιωσαν, αλλά και απίστησαν, γέλασαν, ρόιδεψαν, μούντσοσαν, περιφρόνησαν το δούλο του Θεού. Επομένως, απέληξαν ότι τους αξίζει να εξοδοθούν με τον κατακλυσμό. Και αφού ο Νόε με τη γυναίκα, τα τρία παιδιά και τις τρεις γυναίκες των παιδιών του και τα ζώα και τα πτηνά που όρισε ο Θεός να βάλει μέσα στην κοινωνία, τα έβαλε όλα μέσα, τότε εράγησαν οι πηγές της Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού είναι όχθησαν. Άρχισε να βρέχει ακατάπαυστα 40 ημερόνυχτα. Το νερό έφτασε 15 πύχης πάνω από το από την ψηλότερη κορφή. Φρικτή, αδελφοί μου, είναι η εικόνα του κατακλυσμού. Χέρια να υψώνονται, μάτια να δακρύζουν, προσπάθεια αδιασώσεως να γίνεται. Κανένας όμως δεν ακούει, κανένας δεν βοηθάει. Όταν ένα ανθρώπινο γένος καταδικάζεται, ποιος μπορεί να σταθεί βοηθός. Ανελαίτη η κάθε ψυχή, αναπάντητη η κάθε κραυγή. Τα νερά κατέκτησαν τα πάντα. Ελεϊνά πτώματα μαστίζονται επί 40 ολόκληρες ημέρες και νύχτες από την αδιάκοπη βροχή. Ευασίληψε παντού η σιγή, η σιγή του θανάτου. Εσύγησε όμως και η αμαρτία. Ένας κόσμος δεν ζούσε πλέον. Προς 40 ημερών, ποια εικόνα έδινε το πρόσωπο της γης και ποια χώρα. Έγινε βυθός, έγιναν βυθός τα κέντρα και οι τόποι της αμαρτίας. Έγιναν πυθμένας οι τόποι των οργείων και των ανώμων έργων. Έγιναν του νερού βάθρο, τα βάθρα των μεγάλων δεν έδωσαν στο λόγο παράδειγμα καλό. Νόμο δίκαιο, νόμο ηθικό και διδαχή για μια τίμια ζωή. Τα τραπέζια των τεχνίων έγιναν παίγνιων του νερού. Τα όργανα των συμποσίων, περίεργα όργανα των υδροφείων. Πού είναι τα πολυτελείδικα, πού τα ωραία δωμάτια, τα πολυτελή σαλόνια. Τάφος και θάνατος, σιωπή και φρίκη τα διαδέχεται. Ένα απέραντο νεκροταφείο ολίγει. Σαν επιτάφια πλάκα, πάνω τα νεκρά σώματα θα μπορούσαν να δεχθούν τα οικογένεια της Σεραφής. Και απέθανε πάσα σάρτς κινουμένη επί της γης από ανθρώπου έως κτήνους. Τρίτο. Αγαπητοί μου αδελφοί, σας είπα στην αρχή ότι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα. Ποιο? Το κήρυγμα του νόμου. Και πράγματι έτσι είναι. Το κήρυγμα αυτό έχει όμως 7 βασικά γνωρίσματα. Πρώτο γνώρισμα. Είναι κήρυγμα συγκαταβάσεως. Ο Θεός, παίρνοντας την απόφαση να αφανίσει το ανθρώπινο γένος, συγκαταβαίνει και ανακοινώνει στα πλάσματά του, στους ανθρώπους του, την απόφασή του. Και όχι μόνο την ανακοινώνει, αλλά και ορίζει χρονοδιάγραμμα. 120 έτη και θα τιμωρήσει το ανθρώπινο γένος. Δεύτερο γνωρίσμα. Είναι κήρυγμα μακροθυμίας του Θεού. 100 χρόνια τους περίμενε. Δεν είναι ένας χρόνος, δεν είναι 2 χρόνια. 100 ολόκληρα χρόνια. Έναν αιώνα παρέτεινε τη ζωή των αξίων ανθρώπων. Και με αυτό κήρυτε και με την κατασκευή της κυβωτού κήρυτε μήπως και μετανοήσουν, μήπως και αισθανθούν νυπνούς στη ψυχή τους, μήπως και συνέλθουν από την αμαρτία τους και επιστρέψουν στο Θεό και σωθούν.
αυτό να μας κάνει και εμάς να σκεφτόμαστε πως όταν ο Θεός αναβάλει το θάνατό μας είναι μέσα στο σχέδιο της μακροθυμίας Του. Δηλαδή, για να ετοιμαστούμε για το μακρινό ταξίδι, το ταξίδι χωρίς επιστροφή. Τρίτο γνώρισμα είναι κήρυγμα αγάπης του Θεού. Παράξενο θα μου πει κάποιος. Καταστροφή και αγάπη είναι δυνατόν μαζεμένοι. Κι όμως η απόφαση του Θεού να καταστρέψει τον κόσμο είναι και δείγμα αγάπης. Πρώτο. Γιατί δεν τους κατέστρεψε όλους, αλλά αφήνει μια ρίζα από την οποία θα προέρθει ο Χριστός για να τους κηρύξει κατά το τριήλαιο της ταφής του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος. «Εμνό και της εν φυλακή πνεύμα συγχωρευθείς εκήρυξε». Ο Χριστός, μας πληροφορεί ο Απόστολος Πέτρος, κατά το τριήμερο της ταφής του, με την ψυχή του, κατέβηκε στον Άδη και εκήρυξε εκεί στους ανθρώπους που ήταν φυλακισμένοι όλοι όσοι απήθησαν και απίστησαν όταν η μακροθυμία του Θεού τους περίμενε να μετανοήσουν και να πιστέψουν κατά τα χρόνια που κατασκευόταν η Κυβωτός. Δεύτερον, αγάπης δείγμα και φιλανθρωπίας είναι και το ότι τους αφαιρεί τη ζωή πιο γρήγορα για να μην αμαρτήσουν περισσότερο. Εμποδίστηκαν, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να προχωρήσουν σε μεγαλύτερα κακά. Επίσης, καθώς το λέει ο ίδιος Πατέρας, ο Θεός αναμειγνύει τη δικαιοσύνη Του με την φιλανθρωπία. Σκέψου λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, στην περίπτωση του κατακλυσμού πόση ήταν η ασπλαγνία του Θεού και πόση η δικαιοσύνη. Διότι, αν τιμωρήθηκαν οι τότε άνθρωποι επειδή αμάρτησαν, αλλά όμως δεν τιμωρήθηκαν όσο τους άξιζε. Διότι σε παρακαλώ, μη δεις τον όγκο των υδάτων, ούτε το πλήθος των ημερών, κατά τις οποίες εκράτησε το ναυάγιο εκείνο, ούτε την οικουμένη που έγινε άφησος, διότι τι προξένησε αυτός εκείνος που χάθηκαν, διότι πώς τιμωρούνται εκείνοι που δεν αισθάνονταν τα όσα γίνονταν, εκείνοι που πέθαναν μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο και υπέμειναν το σύντομο και τον πιο ελαφρύ θάνατο που είναι ευκολότερος και με μικρότερο πόνο από εκείνον που προξενείται από τη φωτιά, το ξύφος, την αγχώνη και τα βάσανα, ώστε εκείνα που έγιναν αποτελούσαν μάλλον μορφή τιμωρίας παρά πραγματική τιμωρία. Τέταρτο γνώρισμα είναι κήρυγμα αξιοπιστίας του Θεού. Αν και πέρασαν 100 χρόνια από τότε που ανακοίνωσε ο Θεός στον Νόε την απόφασή του και έδωσε την εντολή της κατασκευής της Κιβωτού, εντούτοις δεν το ξέρεις. Ο Θεός ούτε ματέωσε την απόφασή του, αλλά πραγματοποίησε πάντα όσα είπε. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Θεός σε όσα μας λέει, σε όσα μας υπόσχεται, σε όσα μας απειλεί, είναι αξιόπιστος. Θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Μπορεί όμως κάποιος να πει ότι ο Θεός μερικές φορές δεν πραγματοποιεί τις απειλές του. Να μην περίπτωση. Απείλησε ότι θα καταστρέψει σε 3 μέρες την Νινεβή και δεν το έκανε. Και άφησε μάλιστα και εκτεθειμένο τον προφήτη του Ιωνά. Τι θα απαντήσουμε? Στις περιπτώσεις που ο Θεός ανέβαλε την τιμωρία, το έκανε γιατί η απειλή του πέτυχε το σκοπό της. Και ο σκοπός ήταν η μετάνοια των ανθρώπων. Αλλά και σε αυτήν ακόμη την περίπτωση εξηγεί γιατί το έκανε στον Ιωνά. Η μετάνοια των ανθρώπων και η επιστροφή του στον Θεό είναι ο σκοπός των απειλών του Θεού. Πέμπτο γνώρισμα. Είναι κήρυγμα αποτομίας. Ο Θεός
όπως γνωρίζουμε, είναι Θεός αγάπης και τα πάντα το διακύριο του. Αλλά όταν οι άνθρωποι με την διαγωγή του το εξοργίζουν, όταν εκμεταλλεύονται την αγάπη του και την μακροθυμία του και συνεχίζουν να αμαρτάνουν αμεδέστατα, τότε αποτόμως διακόπτει με τιμωρία και μάλιστα με θάνατο την αμαρτία και την ασυδοσία τους. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ο κατακτισμός, ο πύργος Βαβέλ, η αποδοκιμασία του Σαούλ, η τιμωρία του Κορέ, οι πληγές του Φαραώ, ο θάνατος του Αναδία και της Σαφθήρας, η τύφλωση του μάγου στην Κύπρο και άλλες. Έκτο πλεύσμα είναι κήρυγμα μετανοίας. Ο Θεός θέλει πάντα σωτήνε και εις επίγνωση αληθείας ερθύνει, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Και ο προφήτης η Εζεκίου μας λέει πάλι. Μήπως τάχα εγώ, μιλάει ο Θεός, μήπως τάχα εγώ, θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, λέει ο Κύριος, όπως και όσο θέλω και επιθυμώ, να απαρνηθεί αυτός τον αμαρτωλό τρόπο ζωής, να επιστρέψει με μετάνοια σε μένα για να ζήσει επί μακρόν. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα δύο χωρία, το ένα από την Παλιά Διαθήκη και το άλλο από την Καινή Διαθήκη, ο Θεός δεν θέλει κανενός να κόψει τη ζωή πριν μετανοήσει. Η λαχτάρα του είναι. Πριν ο άνθρωπος επιστρέψει στην γη, δηλαδή στο θάνατο, να επιστρέψει με μετάνοια στο Θεό. Επομένως, και στην περίπτωση του κατακτισμού, η παράταση της κατασκευής της κυβωτού ήταν ένα κήρυγμα μετανοίας, επιστροφής προς τον Θεό, ήταν σάρτισμα για να ξεκινήσουν από το βαθύ ύμνο της αμαρτίας, να αποθέσουν τα έργα τους σκόπους, να πλησιάσουν το Θεό του φροντός για να φωτιστούν οι διάνοιες και οι καρδιές τους. Ήταν το 100χρονο κήρυγμα προφητικό εγερτήριο, αλλά πού να ξυπνήσουν οι υπνοτισμένοι προκαταρτισμιαίοι άνθρωποι. Είχαν ναρκωθεί τόσο πολύ από τα ποτά της συντονής, ώστε ούτε η αδιάκοπη υπενθύμηση της καταστροφής τους από τον Όρια δεν μπόρεσε να τους ξυπνήσει και να τους συνεφέρει. Και αυτό συνέβαινε σύμφωνα με τον λόγο των παλιών. Όταν έλθει ο ασεβής εις βάθος κακών, καταφρονεί. Όταν δηλαδή ο ασεβής και χωρίς φόβο ο άνθρωπος πάρει τον κατήφορο και ολισθήσει εις βάθος κακών, ανέσχυτος πλέον και προπορωμένος, καταφρονεί τους πάντας, ακόμη και τον μάστη. Έβδομο γνώρισμα είναι κήρυγμα αποφυγής της αμαρτίας. Αγαπητοί μου αδελφοί, μελετώντας προσεκτικά τα κεφάλαια της γενέσεως περί του Νόε και του κατακτισμού, αλλά και κάθε κείμενο της γραφής, διαπιστώνουμε ότι η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο κακό στον κόσμο, αλλά και το πλέον δρόμερο αντικείμενο στα μάτια του Θεού. Επέφερε τρομερά δεινά στην ανθρωπότητα. Ένα από τα δεινά είναι και ο κατακτισμός. Κατά τον μεγάλο ερμηνευτή, τον Ιερό Χρυσόστομο, ο κατακτισμός είναι καθάρσιον της οικουμένης. Η αμαρτία είχε αλλάξει το πρόσωπο της γης από όμορφο, καλό λίαν, που το είχε πλάσει ο Θεός, έγινε δύσμορφο, απέσιο. Ήρθε ο κατακτισμός και καθάρισε το πρόσωπο της γης και το άλλαξε. Κάθε αμαρτία είναι δυσμορφία, κάθε καλοσύνη και κάθε αγαθή πράξη είναι ομορφιά, είναι ωραιότης, είναι παράδεισος. Αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε χρονικά πολύ μακριά από τον Νόε. Αλλά ποιοτικώς είμαι κοντά. Η περίπτωση του Νόε δεν εγγράφει για να μείνει μόνο στην ιστορία. Αλλά είναι και μια σύγκριση, είναι και παράδειγμα προς αποφυγή. Το τι είναι εξάρτη, το ίδιο. Ο αφανισμός, ο ξεκλεινισμός ενός κόσμου, το μαρτύρι. Πάρω λίγο και το ανθρώπινο γένος, όλη η δημιουργία και το έργο των έξι ημερών της δημιουργίας, το απάβγασμα της σοφίας του Θεού,
και της παντοδυναμίας του Θεού με τον άνθρωπο επικεφαλής, παρολίγο να αφανιζόταν. Παρολίγο και το είναι θα επανερχόταν στο μη είναι, δηλαδή στο μηδέν. Να θέσω όμως ένα ερώτημα, ερώτημα καυτό, στην εποχή μας, στο 1996 μετά Χριστόν, η ανθρωπότητα σε ποια κατάσταση βρίσκεται? Εννοώ, σε ποια ηθική κατάσταση βρίσκεται? Πόσο πιστεύουν οι άνθρωποι σήμερα στο Θεό? Και δεν μιλώ για τον ιδωλατρικό κόσμο, αλλά και για τον χριστιανικό κόσμο. Για τον κόσμο που έχει στα χέρια του όχι μόνο τον άγραφο νόμο, τον νόμο της συνειδήσεως, που είχαν και οι άνθρωποι της εποχής του Νόε, αλλά έχει στα χέρια του τον νόμο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Επιπλέον, έχει όλα αυτά τα παραδείγματα της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης μπροστά του και διδάγματα είτε προς αποφυγή είτε προς εφαρμογή. Μια ματιά, αν ανοίξουμε στη σημερινή ανθρωπότητα, φοβάμαι πως θα αναγκαστούμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να σφραγίσουμε τα αυτιά μας. Φοβάμαι πως θα βγει αβιάστος από τα χείλη μας ο λόγος της Γραφής. Πώς δε εημένε του Νόε, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και πώς ζούσαν τότε, έτρωγαν, έπιναν, νυφεύονταν και παντρεύονταν. Αυτά τα λόγια σημαίνουν ότι ζούσαν σαρκικώς, χωρίς σκέψη Θεού, χωρίς έννοια της αιωνιότητος. Πράγματι, οι άνθρωποι και σήμερα το έριξαν στο φαγωγότη και στο πιωτό. Πόσα κατασκήματα, πόσα κοινώς λεγόμενα φαγάδικα υπάρχουν σήμερα, ποικιλίες φαγητών, βιομηχανίες φαγητών. Και τρώνε οι άνθρωποι χωρίς μια επίκληση του ονόματος του Θεού για να ευλογήσει τα φαγητά τους, χωρίς ευχαριστίες για τις δωρεές του. Τρώνε οι άνθρωποι και δεν πιστεύουν. Και όχι μόνο δεν πιστεύουν, αλλά και χρεβάζουν την πίστη. Τρώνε οι άνθρωποι και πίνουν. Και πίνουν ποτά ελαφρά και βαριά και μετά τριπλίζουν στους δρόμους. Ως προς τα υπογάστρια, το σεξ όπως λένε, σήμερα οι άνθρωποι έφτασαν και ίσως και ξεπέρασαν τους προκατακτισμιαίους ανθρώπους στη διαφθορά. Και εγώ, πώς είναι η δουλειά μου? Διάβασα αυτές τις μέρες μια εφημερίδα. Είχε μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Αφρικής Κούρης. Μια έρευνα φοβερή. Μέσα στα κέντρα αυτά της διαφθοράς, που παίρνουν τα ποτά και μέσα στα ποτά ρίχνουν τα υπηρετικά φάρμακα. Πόσες κοπέλες εμβιάστηκαν στις χίλιες? 110. Και αυτές εμβιάστησαν από φίλους τους. Πόσοι δεν μένουν να μην είναι μέχρι το γάμο? Πόσοι έγανοι είναι σώθηκες? Και πριν το γάμο και μετά το γάμο ζουν οι άντρες με πολλές γυναίκες και οι γυναίκες με πολλές άντρες, με πολλούς άντρες. Φρικιούν, αδελφοί μου, οι άγγελοι όταν βλέπουν τι διαπράττουν χριστιανοί και μη στους δρόμους, στα δάση, στα σπίτια και προπαντός στα νυχτερινά κέντρα. Το σεξ εξηγείται και διαφημίζεται στα περιοδικά, στις εφημερίδες, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Το σεξ στις καθημερινές συζητήσεις, ιδιωτικές και δημόσιες. Μετρήστε τα διαζύγια, αν μπορείτε. Δέστε όση είναι η ευκολία με την οποία διαλύουν σήμερα τους γάμους. Ένας γάμος, γράψανε και οι εφημερίδες, διαλύθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Σε πόσο χρόνο? Όσο χρειάστηκε να πάνε από το ναό στο κέντρο διασκεδάσεως. Εκεί διαπληκτίστηκαν ο γαμπρός με τον Πεθερό, διότι τα μυαλά τους είχαν θολώσει από το πολύ πιωτό και διέλυσαν το γάμο, θέλοντας ο καθένας για τους φίλους. Κάπου δε αλλού, ας κλάψουμε γι' αυτό, εκτός Ελλάδος και Ορθοδοξίας ευτυχώς, έφτασαν στο άκρον άοτο της θρησκείας.
σε κάποια πόλη του εξωτερικού έγιναν, με συγχωρείτε για αυτό που το αναφέρω, έγινε γάμος εν αδαμιαία περιβολή. Γαμπρός, νύμφη, κομπάρος και γνωστή, ακόμη και ο παπάς. Η διαφορά στην σάρκα οδήγησε τους ανθρώπους του 20ου αιώνα σε τόσο ακόλαστες πράξεις και ανομαλίες, ώστε εσφρόνεστη και λέγει κατά τον Απόστολο Παύλο. Η αγρότητα σήμερα περιφρονείται, δεν σημαίνει το χειρότερο πράγμα. Η πολυτεχνία εκλεβάζεται, ο έρωτας εξηγείται. Οι άνθρωποι σήμερα ζουν μέσα σε πολλές αλλακλίες. Ψεύδονται καθημερινώς. Σπάνια να δεις έναν άνθρωπο ειλικρή να συνεργαστείς. Σκοπαντούν χωρίς ντροπή. Καταρρώνουν με οργή τους άλλους. Σκοτώνουν για το παραμικρό τους συνανθρώπους τους. Οι διευθύνοι εμβλήματα καταχωρούνται καθημερινά στις εφημερίδες, στα περιοδικά και στα δελτία των ραδιοφώνων και της τηλεοράσεως. Έρμα ανθρώπινο χύνεται στη γη από τα φωνικά όπλα της εποχής μας. Και η μεγάλη πρόκλησή μας στο Θεό είναι ότι εδώ και αλλού έγινε νόμος, ψηφίστηκε νόμος για την αποποινικοποίηση της υγείας και των αγρόσεων. Δηλαδή, κόντρα στο Θεό. Δεν μας ενδιαφέρει τη γράφη παλιά και η Καινή Διαθήκη. Στα παλιά μας τα παπούτσια ο νόμος του Θεού. Λοιπόν, περιμένετε. Η ιδέα σέβεια προς τον Θεό είναι προκλητική στην εποχή μας. Αγνοούν οι σημερινοί άνθρωποι το Θεό. Τον διέγραψαν από τη ζωή τους. Απόσταλτε μου ο Θεός. Δεν σε θέλω. Σκιάχτω το νου και της καρδιάς, φύγει από τους άνθρωποι. Όλη η ζωή είναι δικιά μου. Και όλος ο κάπος θα πρόνεται μπροστά είναι δικός μου. Και θα τρέξω και θα κάνω ό,τι θέλω. Θα μπορούσαμε για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στον κόσμο να επαναλάβουμε τα λόγια του προφήτου Οσία. Ακούσατε λόγον Κυρίου ή Ισραήλ, στη θέση Ισραήλ. Βάλτε ανθρώπου και έτσι θα γίνει. Ακούσατε άνθρωποι, λόγον Κυρίου, κρίση στο Κυρίο προς τους κατοικούντας στη γη. Διότι που και στην αλήθεια, δε έλεος, δε γνώσης του Θεού επί της γης. Άρα και ψεύδος και φόβος και προπή και ημιχία και έχετε επί της γης και αίματα εφέρμανση μίσγουση. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να κάνει το Θεό αδελφή μου να πει την ίδια φράση και να πάρει την ίδια απόφαση. Μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα δια το είμαι αυτού σάρκας και απαλείψω τον άνθρωπο να επίρρουσα από προσώπου της γης. Και θα γινόταν αυτό για δευτέρευα αν ο Θεός δεν είχε υποσχεθεί ότι ουκέστε έτη το είδωρ εις κατακλυσμόν ώστε εξαλείψε πάσα σάρκα. Υποσχέθηκε δηλαδή ο Θεός ότι δεν θα καταστρέψει άλλη φορά τον κόσμο με νερό. Και αυτό έγινε μετά την καλή διαγωγή του Νόε και ακόμα γιατί ο Θεός είπε. Οι άνθρωποι δεν πρόκειται να βάλουν νερό. Ρέπουν προς το πάνω. Αλλά αδελφοί μου, υπάρχουν κι άλλοι κατακλυσμοί. Να κάνουμε σκέψη. Εκείνος τους ανθρώπους, όπως είπε ο Θεός, τους θυμόμαστε. Τους περίμενε όμως 100 χρόνια. Και εμάς, το ίδιο είπε, ό,τι θα μας χωρίσει, ό,τι θα πάμε στην δημιουργία, στην κόλαση, εάν δεν εφαρμόζουμε τις συμβουλές του. Πέρασαν πόσα χρόνια. Πολλά χρόνια από τότε που τα είπε αυτά. Και ακόμα μερικοί λένε, α, τα ξέχασε αυτά που είπε ο Θεός. Και μερικοί πάνω στην καρδιά του και λένε, όχι, μάλλον τα εγκατέλειψε αυτά ο Θεός και βαρέθηκε την ανθρωπότητα και την εγκατέλειψε. Τότε ο Θεός συγχωρήσει με τη φράση, δεν τα ψεύσεις. Αλλά ο Θεός λέει να φύγει, είναι αληθής. Υπάρχουν άλλοι κατακλυσμοί χειρότεροι για την αμαρτωλή και ασεβή ανθρωπότητα και αυτοί οι κατακλυσμοί είναι οδυνηροί και απέσιοι. Διασύρουν και ευτελίζουν τους ανθρώπους. Μήπως δεν είναι τέτοιος ο κατακλυσμός του AIDS. Εκατομμύρια άνθρωποι, αδελφοί, οδυνώνται
και βαστούν από τον πόνο της γλώσσας μας, όπως λέει ο Αποκάλυψης. Μήπως δεν είναι τέτοιος ο κατακλυσμός των ναρκωτικών που αναστάτωσε όλα τα κράτη και οδήγησε στο θάνατο. Αυτή η μάστιγα, ο κατακλυσμός, τα ναρκωτικά οδήγησαν τόσους νέους στο θάνατο. Μήπως δεν είναι κατακλυσμός η αναρχία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μήπως δεν είναι κατακλυσμός κι άλλες τέτοιες μάστιγες της εποχής μας. Ανησυχούν οι γονείς, ανησυχούν οι καλλιδάσκαλοι και οι καθηγητές για την αναρχική διαγωγή των παιδιών. Ακούμε τους γονείς. Δεν ακούει πια. Έγινε αντάρτης μέσα στο σπίτι. Το δικό μου θα γίνει. Και χτυπάει το πόδι κάτω. Μέσα στο σχολείο. Ρώτησα κάτι παιδιά. Καλά κάνετε. Γιατί τους είδα να μην κάθονται ήσυχα. Και την ώρα που γίνεται το κατηχητικό σχολείο. Και τους ρώτησα. Καλά κάνετε μάθημα γιατί στο σχολείο. Και μου απάντησαν. Και ποιος σας είπε ότι γίνεται μάθημα. Έτσι είναι αδερφοί. Ανησυχούν οι μεγάλοι και παραπονούνται. Θα πληρώσουν όμως πολύ ακριβά το βίο της αποστασίας μας από τον Θεό. Γιατί θελήσαμε να κάνουμε ειδικά παιδιά χωρίς τον Θεό. Διαγράψαμε τον νόμο τους και βάλουμε νόμους άλλους. Νόμο του Νίτσε, νόμο του Μάρξ, νόμο του οποιοδήποτε έκφυλο ανθρώπου της γης. Και θελήσαμε να φτιάξουμε με διαβολικά μέσα αγίους ανθρώπους. Μήπως δεν είναι κατακλυσμός η μαγεία, τα δαιμονικά φαινόμενα, όλες οι σκοτεινές δυνάμεις που πλανούνται και πλανούν και οδηγούν στα κάτεργά τους και βασανίζουν και βασανίζονται εκεί μέσα. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος κατακλυσμός που αλίμονο στην ανθρωπότητα και αν ξεσπάσει. Είναι ο κατακλυσμός του πυρός. Κατακλυσμός και κατακλυσμοί. Αγαπητοί μου αδελφοί, τότε βρέθηκε ένας Νοέ, πιστός στο Θεό, ευάρεστο στο Θεό, ενάρετος άνθρωπος, υπάρχος και έσωσε τη ρίζα της ανθρωπότητας. Ένας Νοέ έσωσε τότε. Σήμερα, ποιος θα σώσει τους νέους? Ποιος θα σώσει τους νέους και τους μεγάλους από τους κατακλυσμούς? Ποιος θα γίνει ο Νοέ? Νοέ, ναι. Νοέ είναι ο πατέρας και η μητέρα μες στο σπίτι. Και να κάνουν και βοτό το σπίτι τους. Να βάλουν τον νόμο του Θεού. Και κι εμείς να ζουν με τον νόμο του Θεού για να προφυλαχθούν από τους κατακλυσμούς της κοινωνίας μας. Νόε, να γίνει ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Και με τη διαγωγή τους, με το παραδείγμα τους, με τη διδασκαλία τους. Να μετατρέψουν το σχολείο σε κοινωνό του Θεού. Έτσι θα σωθούν και αυτοί και οι μαθητές τους. Μη σας φαίνεται παράξενο. Δεν φταίνουν πάνω τα παιδιά. Φταίνουν και οι καθηγητές. Φταίνουν και οι μαθητές. Ή και οι δάσκαλοι. Μου έλεγε κάποιος καλός ιερεύς. Ήρθαν οι εκκλησιαστών. Και εγώ ήμουν στο γραφείο γιατί άλλος ιερεύς λειτουργούσε εκείνη τη στιγμή. Έκανα κάτι και θα πήγαινε μέσα. Όταν βγήκα τι να δω. Καθηγητές και παιδιά καθόντουσαν έξω από την εκκλησία και μάλιστα σε δρόμους που περάνε πολλά αυτοκίνητα. Και βγήκα και τους είπα. Τι κάνετε εδώ? Πέρασε μέσα στο νόμο. Σαν να μας κυνηγάει ο δαίμονας δηλαδή, όταν ερχόμαστε στον νόμο. Και πράγματι, αποχαρητώθηκαν τα παιδιά. Αποχαρητώθηκαν οι άνθρωποι. Τους πειράζει το δημίωμα. Τους πειράζουν ό,τι γίνεται μέσα στον νόμο. Δεν τους πειράζει εκεί στην δισκοτέκ, εκεί στα κέντρα τα μαγολά, ο καπνός και η εισοδεία των ανθρώπων των άλλων. Νόε, να γίνει ο κάθε μικρός και μεγάλος κυβερνήτης των κρατών. Ναι, αδελφοί μου, να πιάσουν το πιδάλι και να οδηγήσουν τους υπηκόους τους στον νόμο του Θεού, στις αλήθειες του Ευαγγελίου και στα προστάγματα του Θεού, γιατί έτσι μόνο μπορεί να σωθεί η ανθρωπότητα. Νόε, προπάνω, να γίνει ο ιερεύς, να γίνει ο επίσκοπος και να κάνουν την ενορία και την επισκοπή κυβωτό, όπου θα καταφύγουν οι χριστιανοί και θα βρουν τη σωτηρία. Αλλά, αδελφοί μου, πάνω από όλους τους Νόε, υπάρχει ένας Νόε. Ένας άλλος Νόε είναι ο Χριστός μας. Εκείνος έφτιαξε ένα ωραίο καταπληκτικό καράβι. Ένα αβίθιστο και άτρωτο καράβι. Και εκεί και μέσα στο καράβι του, που είναι η εκκλησία του. Εκεί μέσα στο καράβι του έχει όλα τα σωστικά μέσα και όλα τα φάρμακα που θα μας διασώσουν από τους κατακλυσμούς της γης. Αλλά
και θα μας οδηγήσουν στο ακίνητο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού. Άμεν. Τα βραδινά κηρύγματα συνεχίζονται και την άλλη Κυριακή πάλι την ίδια ώρα και θα έχουμε τη χαρά, θα μιλήσει ο κύριος Σωτηρόπουλος και προσοχή στο θέμα, είναι το θέμα που ανήγγειλε, προσέξτε το αυτό και φέρετε κι άλλους, είναι το μεγαλύτερο θαύμα, έτσι νομίζω το ονομάζει, που θα μας μιλήσει για τη δημιουργία εκ του μηδενός. Επίσης, αύριο το βράδυ, στην άλλη αίθουσα από κάτω, ώρα 7, γίνεται μάθημα Αγίας Γραφής. Παρακαλώ, πυκνώστε αυτούς τους τύπους γραφής. Δεν σωζόμαστε. Ο Ιερός Χρυσόστομος το τονίζει. Αδύνατον γάρ. Αδύνατον σωτήρε χωρίς τις των γραφών αναγνώσεις. Χωρίς την ανάγνωση της γραφής δεν σώζεται άνθρωπος. Είναι σαν να μην πνοεί η ψυχή του καθόλου. Πώς θα ζήσει. Λοιπόν, γίνονται μαθήματα και μάλιστα τα κάνει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ερμηνεύεται το κατά που κάνει το Ευαγγέλιο. Θα δείτε πόσο απλά και πόσο ωραία. Και κάθε Σάββατο. Λυπηθείτε τους νέους. Εμείς κάνουμε για τους φοιτητάς. Κάθε Σάββατο, 7 η ώρα, το βράδυ, γίνονται μαθήματα για τη φοιτητάς. Όταν λέτε σε ένα φοιτητή να έρθει και έρθει και ελκυστεί και παραμείνει, σώζεται μια ψυχή από τον κατακλυσμό της εποχής μας. Και κάθε Κυριακή, επίσης, μετά τις 11, ανοίγει η αίθουσα κάτω και το εκπαιδευτήριο για παιδιά του γυμνασίου και για παιδιά του λυκείου για αγόρια. Επίσης σας γνωστοποιούμε και θα ήθελα αυτό να το προμηθευτείτε, δεν είναι άλλωστε πολύ ανοιχτό. Είναι πολύ ευκαιρή στιγμή το ημερολόγιο ξέρεις. Και ένα βιβλίο που ο πατήρ Αγουστίνος έβγαλε και είναι ο Συνεκράτη. Και αυτό σε χαμηλή τιμή εν συγκρίση με τα βιβλία που κυκλοφορούν έξω τα κοσμικά. Αυτά μπορείτε στην έξοδο να τα παίρνετε. Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια σύσταση. Έρχονται ορισμένοι νωρίτερα από το κανονικό, δεν ξέρω. Έρχονται πριν από τις 6. Είπαμε, η αίθουσα θα ανοίγει ακριβώς 6. Μην έρχεστε νωρίτερα, πρώτον γιατί είναι πρώτη τη γειτονιά και δεν μας κοστίζει τίποτα. Και δεύτερον, γιατί τώρα είναι και κρύο και θα κρυώνεται έξω. Ακριβώς 6 θα ανοίγει η αίθουσα. Άλλωστε, έχουμε τόσα καθίσματα που δεν υπάρχει πρόβλημα να έρθετε νωρίτερα. Και επάνω ο εξώστης έχει 270 καθίσματα. Δεν έχουμε πρόβλημα ευθυνόμως, γιατί να έρχεστε νωρίτερα. Επίσης, σας πληροφορούμε και κάτι που εγώ με συνοχωρεί. Πολλές φορές είδα και τους έκανα παρατήρηση περίπτους να μοιράζουν φυλάδια εδώ μέσα. Θα τον παρακαλέσω. Εδώ μέσα δεν θα μοιράζονται φυλάδια. Και επίσης, όσα φυλάδια μοιράζονται έξω, εμείς δεν τα γνωρίζουμε και δεν ευθυνόμαστε. Επομένως, σας ευχαριστούμε προσεκτικούς. Όρθιο. Όλοι μαζί. Διευχόμε. Διευχόμε τον Αγίον Πατέρα των ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Στο καλό.